επίσκεψη στα ενόφυτα πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κύρος Μουρτσίδης, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες του γραφείου του και από τον Δήμαρχο Τανάγρας με αντιδημάρχους του Δήμου Τανάγρας. Ο σκοπός της επίσκεψή του ψήστου ήταν να δημιουργηθεί στο τοπικό κατάστημα του Δημοτικού Διαμερίσματος Ινοφύτων γραφείο περιβάλλοντος, το γραφείο περιβάλλοντος της περιφέρειας, το οποίο θα λειτουργήσει καλύτερα, διότι όπως μας είπε ο κύριος Μουρτσίδης θα βρίσκεται στο φυσικό του χώρο, από όπου θα μπορεί να ελέγχει καλύτερα τη λειτουργία των βιομηχανιών και θα διαπιστώνει αν αυτές είναι εντάξει με τις δεσμεύσεις τις οποίες έχουν αναλάβει προκειμένου να λειτουργούν νόμιμα και με άδεια. Το Γραφείο Περιβάλλοντος θα εδρεύει στα Ινόφυτα, στο Μέγαρο Λιάπη, σε καθημερινή βάση και θα δέχεται και πολίτες οι οποίοι πιθανόν να θέλουν να έρθουν σε επικοινωνία με το γραφείο. Από ό,τι μας είπε και ο κύριος Βαγγέλης Γεωργίου, ο Δήμαρχος Τανάγρας, η περιοχή έχει πολλά να περιμένει από την ενεργοποίηση αυτού του γραφείου, καθώς και οι πολίτες της περιοχής, οι οποίοι θα ελπίζουν σε μία ποιοτικότερη ζωή με τη βελτίωση γενικώς του περιβάλλοντος το οποίο ταλαιπωρείται από την βιομηχανική δραστηριότητα. Είναι μαζί μας ο κύριος Κουρουζίδης, Γενικός Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κύριε Κουρουζίδη, δύο λόγια για την επίσκεψή σας εδώ στο Δήμο Ενοφύτων, που είναι βιομηχανική περιοχή και φυσικά η ιδιότητά σας κάτι σηματοδοτεί. Ναι, η ιδιότητά μου σηματοδοτεί ότι η περιοχή αυτή χρήζει ενός ιδιαίτερου ενδιαφέροντος παρακολούθησης του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή και αυτό που πολύ καιρό προσπαθούμε να πετύχουμε, τελικά ήρθαμε εδώ να το ανακοινώσουμε και στο Δήμο και στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη ότι ξεκινάει με τους δύο πρώτους υπαλλήλους, έχουμε ένα προϊστάμενο και μια επιθεωρήτρια, ξεκινάει το γραφείο Στερεάς Ελλάδος με έδρα τα Ινόφυτα των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Είδαμε τους χώρους, είδαμε όλα τα πρακτικά προβλήματα που πρέπει να λύσουμε για να ξεκινήσει η λειτουργία του γραφείου. Τυπικά είναι εδώ οι υπάλληλοι. Σε λίγες μέρες θα γίνουν και οι σχετικές τεχνικές προετοιμασίες για να αρχίσει να λειτουργεί κανονικά σε συνεργασία με το Δήμο και με την Αντιπεριφέρεια να επιτελέσει αυτό το πολύ δύσκολο έργο της παρακολούθησης του περιβάλλοντος που συνδέεται με τη βιομηχανική και άλλη δραστηριότητα στην περιοχή. Μάλιστα. Από τη λειτουργία του Γραφείου Περιβάλλοντος εδώ, στην περιοχή των Ινοφύτων, στην περιοχή μας, τι μπορεί να ελπίζει ο πολίτης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του? Ελπίζει, θα μπορεί να ελπίζει, γι' αυτό και κάνουμε αυτό το βήμα, ότι η πιο στενή παρακολούθηση θα οδηγήσει και τη βιομηχανία να τηρεί τους κανόνες που οφείλει να τηρεί, αυτούς με τους οποίους έχει αναλάβει να λειτουργεί με την αδειοδότηση που έχει λάβει. Αυτή τη δουλειά κάνουν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, ελέγχουν την τήρηση αυτών των κανόνων που έχουν αδειοδοτηθεί οι εταιρείες να λειτουργούν. Αυτό σε συνδυασμό και κάποια άλλα μέτρα που πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε για την ευρύτερη περιοχή τις επόμενες εβδομάδες,
νομίζω δημιουργεί ένα καλύτερο πλαίσιο για να βελτιωθεί το περιβάλλον στην περιοχή που το τόσο ταλαιπωρημένο. Κύριε Γουζίδη, η Αθήνα είναι απόσταση πολύ μικρή, σε απόσταση αεροπλουνής θα λέγαμε από τα ενόφυτα. Τι έκανε την επιθόρυση περιβάλλοντος να θέλει να έχει εδώ μια έδρα? Είναι επιτακτική ανάγκη? Νομίζω ότι το ξέρετε κι εσείς καλά, ότι και η μεγάλη βιομηχανική συγκέντρωση, από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, αλλά και η ίδια η κατάσταση του Ασοπού και της ευρύτερης περιοχής απαιτούν μια ιδιαίτερη προσοχή. Αυτή την ιδιαίτερη προσοχή πιστεύουμε ότι θα την κάνουμε πράξη και με ένα γραφείο επιθεωρητών περιβάλλοντος στην περιοχή. Δεν είναι το μόνο πράγμα φυσικά, αλλά σίγουρα είναι ένα απαραίτητο βήμα για να υπάρχει μια καλύτερη παρακολούθηση όλων αυτών των όρων που σας έλεγα πριν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Δημάρχε, νομίζω ότι η σημερινή συνάντηση και η απόφαση η οποία ανακοινώθηκε είναι μια επιδίωξη δική σας, την οποία τη θέλατε. Θα μας πείτε δύο λόγια. Ναι, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για το Δήμο μας. Πολύ πιο φωτεινή, πραγματικά στο Δήμο μας, στην ευρύτερη περιοχή, με την άναρχη ανάπτυξη και ιδιαίτερα τη βιομηχανική. Όπως γνωρίζουν όλοι, υπάρχουν αρκετά προβλήματα περιβάλλοντος. Γι' αυτό, όπως σας ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας, τον οποίο ήθελα να ευχαριστήσω, γιατί από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε και του έβαλα το θέμα, έβαλε προτεραιότητα να λύσουμε τα προβλήματα της περιοχής μας, και μία από τις προτεραιότητες ήταν και η ίδρυση και η λειτουργία του Γραφείου Περιβάλλοντος. Από σήμερα, τυπικά φαίνεται ότι υπάρχει το Γραφείο Περιβάλλοντος στα Ινόφυτα. Με ένα προϊστάμενο και ακόμα ένα υπάλληλο, ο Δήμος παραχωρεί τους χώρους, τις αίθουσες, τα γραφεία, υλικοτεχνική υποδομή, ό,τι χρειαστούν, και θα συμπαρασταθεί και με το έμψυχο προσωπικό που έχει, είτε επιστημονικό είτε άλλο προσωπικό, για να βοηθήσουμε αυτό το Γραφείο Περιβάλλοντος που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Περιφέρεια, είναι και εδώ μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Μουλικιώτης. Πραγματικά μια επιδίωξη ετών. Σήμερα μάλιστα βρήκαμε μια ταμπέλα εδώ που έλεγε Γραφείο Περιβάλλοντος. Σήμερα πήρε σάρκα και οστά αυτό το έργο, και πραγματικά και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Όπως σας είπε ο Γενικός Γραμματέας, τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινωθούν και άλλα, όπως η συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ για να λύσουμε τα προβλήματα υδροδότησης με κεντρικό δηληστήριο, για να μπορεί να έχει νερό όλη η ευρύτερη περιοχή, το λεγόμενο αστικό νερό. Και επίσης, παράλληλα, η ΕΙΔΑΠ μας ετοιμάζει μελέτες για να πάρουμε νερό από την Ηλίκη, να αρδεύσουμε τον κάμπο, για να μπορούν οι αγρότες μας να πουλάνε τα γεωργικά προϊόντα. Ένα τεράστιο έργο, και νομίζω ότι ο πρώτος Δήμος που θα εκμεταλλευτεί στην περιοχή μας αυτό το νερό που χάνεται από την Ηλίκη στη θάλασσα είναι ο Δήμος Τανάγρας. Πραγματικά όλα αυτά βρίσκονται σε εξελίξεις. Σήμερα παίρνουμε τους καρπούς αγώνα 2 ετών στο υπερχοδέ με διάφορες επιτροπές, με την πρώην Γενική Γραμματέα, την κυρία Καραβασίλη, την οποία ήθελα να την βοηθήσω, την κυρία Πουλή που είναι εδώ από το ΙΠΕΚΑ, όλους αυτούς που τον πρώην, τον κύριο Μπέτσου, τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, οι οποίοι αγωνιστήκαμε για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να παίρνουμε τα αποτελέσματα. Σήμερα λοιπόν κλείνω με αυτό, όπως σας είπα, είναι πραγματικά μια πολύ πιο φωτεινή ημέρα για το Δήμο μας. Κύριε Δήμαρχε, το Γραφείο Περιβάλλοντος θα δέχεται πολίτες? Το Γραφείο Περιβάλλοντος βεβαίως θα δέχεται πολίτες, θα δέχεται καταγγελίες, θα εξετάζει και αυτές τις καταγγελίες, αλλά παράλληλα με την υποδομή που θα αποκτήσει σιγά σιγά, με τα μέσα και τα μηχανήματα ελέγχου και των υγρών και των αέριων αποβλήτων, θα είναι στη δικαιοδοσία. Όπως ακούσατε από τον Γενικό Γραμματέα, είναι ένα γραφείο περιβάλλοντος της στερεάς Ελλάδος. Δεν είναι μόνο για τα ενόφυτα, έχει με έδρα τα ενόφυτα. Αυτό θα κάνει, όποτε αυτό κρίνει, σε όποιον κρίνει, είτε είναι βιομηχανία είτε άλλη δραστηριότητα που θεωρεί ότι υπάρχει μόλυνση, θα τον ελέγχει. Μάλιστα. Και χωρίς να υπάρχει και καμιά καταγγελία. Παράλληλα όμως θα δέχεται και τις καταγγελίες των πολιτών για ό,τι θεωρούν οι πολίτες ότι υπάρχει όπου υπάρχει μία μόλυνση. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Δημάρχη. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ιδρύεται το Γραφείο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας εδώ στο Δήμο Ενωφύτων. Δεν είναι τυχαίο, πιστεύω. Είναι ένα θετικό βήμα. Ευωδώνονται οι προσπάθειες της πρώην νομαρχικής της διοίκησης και της περιφέρειας σήμερα και της δημοτικής αρχής να ιδρυθεί, να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει το Γραφείο Περιβάλλοντος στα Ενώφυτα. Σε μια περιοχή που είναι γεμάτη από οχλούσες βιομηχανίες και εγκαταστάσεις και ενδεχομένως και ρηπογόνες, και οφείλουμε το περιβάλλον να το προστατεύσουμε. Ο Ασοπός είναι η αχίλιος τέρνα στην περιφέρεια Αστερέας Ελλάδος, με τις κατά καιρούς ανεξέλεκτες ρηπάνσεις που έχουν γίνει και βεβαίως με εγκαταστάσεις βιομηχανιών άναρχων. Τα κλιμάκια ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας είναι ιδιαίτερα ευτυχή σήμερα, διότι με την εγκατάσταση των επιθεωρητών θα υπάρχει άμεση συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα όποια προβλήματα ανακύπτουν και να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Βεβαίως, η πολιτεία, οφείλω να πω ότι πέρα από την εγκατάσταση του Γραφείου των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στα Ενώφυτα, που είναι Γραφείο Περιβάλλοντος Στερεάς Ελλάδος, είναι το τμήμα Στερεάς Ελλάδος εδώ με έδρα τα Ενώφυτα, οφείλει να προχωρήσει και σε άλλες θεσμικές παρεμβάσεις στην βιομηχανική περιοχή Ενωφύτων και αναφέρομαι σε εφαρμογές χωροταξικές και εφαρμογές χρήσης γης. Μάλιστα. Είναι δηλαδή το έργο, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα σημαντικά σοβαρό και βαρύ έργο το οποίο έχουν αναλάβει εδώ και νομίζω ότι υπάρχει και πώς να πούμε, δουλειά την οποία πρέπει να βγάλουν εις πέρας εδώ οι... Εμείς πέρα από αυτά ζητάμε από την πολιτεία να το στελεχώσει το γραφείο με το κατάλληλο προσωπικό για να ξεκινήσει η αναμόρφωση της περιοχής σε περιβαλλοντικό και λειτουργικό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία, δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να λειτουργήσει και αυτό απαιτεί τη στελέχωση. Ξεκίνησαν ήδη με δύο επιθεωρητές περιβάλλοντος και πιστεύω ότι στις επόμενες μέρες, στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα στελεχωθεί και περισσότερους επιθεωρητές. Οπότε να αρχίσουν να γίνονται οι έλεγχοι και να λειτουργεί το γραφείο και να εξυπηρετεί τους σκοπούς αυτούς για τους οποίους το γραφείο έχει ταχθεί από τον νόμο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.